Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση στην κοινωνία και είναι και πολύ δύσκολο να μιλήσουμε πιστικά. Και θα σας έλεγα, κυρία Κουσιώνη, ότι ίσως οι περισσότεροι πολίτες να έλεγαν, να εξαφανιζόταν το πολιτικό σύστημα, να παρουσιαζόταν νέοι άνθρωποι. Το λένε. Νέοι, το λένε. Αυτά όμως δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη και θα πρέπει, γι' αυτό και επιμένω πάρα πολύ στους νέους ανθρώπους και στα νέα πρόσωπα που πρέπει να εισέλθουν στο σύστημα, να εισέλθουν όμως, να τους αφήσουμε εμείς, αλλά να εισέλθουν, να δούμε νέες φωνές με πολιτικό περιεχόμενο. Αυτό σημαίνει νέοι πολιτικοί σχηματισμοί, βεβαίως. Σημαίνει ένα άνοιγμα των υφισταμένων κομμάτων σε νέους ανθρώπους. Τι ακριβώς σημαίνει? Κατά την άποψή μου, βρισκόμαστε σε γραμμικές εξελίξεις. Δηλαδή, θεωρώ ότι όλα είναι δυνατά. Οι χώροι ιστορικά από το 1912 και μετά έχουν μια γραμμή στην Ελλάδα. Υπάρχει ο δημοκρατικός χώρος, ο συντηρητικός χώρος, ο οποίος σε κάθε εποχή έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αυτό που είμαι στο άρθρο μου λέω δυναμικό κέντρο και υπεύθυνη αριστερά, που υπάρχει στους πολίτες, οι οποίοι όμως αποστρέφουν το πρόγραμμα, το πρόσωπό τους. Αυτό τι είναι, κάλεσμα νέων πολιτικών δυνάμεων για συμπράξεις με το Πασόκ της επόμενης μέρας? Αυτό είναι αυτός ο κόσμος που εκφράζει το δυναμικό κέντρο και την υπεύθυνη αριστερά, πρέπει πλέον να εκφραστεί. Μπορεί να εκφραστεί με νέες δομές, μπορεί να εκφραστεί με Πασόκ Πλας, μπορεί να εκφραστεί με κάτι καινούριο. Δεν είμαστε πάντως σε μια εποχή όπου τα πράγματα θα πάνε όπως τα ξέραμε. Εσύ. Μάλιστα, αυτά δήλωσε λοιπόν εδώ μιλώντας η κυρία Διαμαντοπούλου.